Το νέο κινέζικο πανίσχυρο πολεμικό πλοίο της Ταϊλάνδης ολοκλήρωσε δοκιμές. Το πλοίο υποστήριξης αμφίβιων επιχειρήσεων Type 071E του Βασιλικού Ταϊλανδέζικου Πολεμικού Ναυτικού μόλις ολοκλήρωσε τις δοκιμές του. Η κινέζικη σελίδα νέων Global News China ανέφερε πως τα αποτελέσματα των δοκιμών των νέων Type 071E δείχνουν πως όλοι οι παράμετροι απόδοσης καλύπτουν ή ξεπερνούν τις απαιτήσεις που συμφωνήθηκαν με τους Ταϊλανδέζους επίσημους. Η Ταϊλάνδη υπέγραψε συμβόλαιο με την Κίνα για την απόκτηση ενός πλοίου αμφίβιων επιχειρήσεων Type 071E στις 9 Σεπτεμβρίου του 2019. Το σκάφος βασίζεται στον κινέζικο σχεδιασμό Type 071, με το κόστος της συμφωνίας να υπολογίζεται πως δεν ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια δολάρια. Το πλοίο είναι γνωστό με την ονομασία HTMS Chang, που σημαίνει ελέφαντας, αφού ονομάστηκε προς τιμή ενός Ταϊλανδέζικου νησιού, όπου έλαβε χώρα μια μεγάλη ναυμαχία του Βασιλικού Ταϊλανδέζικου Πολεμικού Ναυτικού. Η μάχη του Ko Chang πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου του 1941. Τα πλοία αμφίβιων επιχειρήσεων του Ταϊλανδέζικου Πολεμικού Ναυτικού, όπως επίσης και τα υποστηρικτικά σκάφη της χώρας, λαμβάνουν ονόματα από νησιά της Ταϊλάνδη. Το Type 077E HTMS Chang είναι το τρίτο πλοίο με αυτό το όνομα. Το κινέζικο πολεμικό ναυτικό σήμερα έχει στην κατοχή του 8 σκάφη της κλάσης Type 071. Η Ταϊλάνδη αποτελεί την πρώτη ξένη χώρα που αγόρασε αυτά τα πλοία. Η κλάση Type 071E σχεδιάστηκε μετά την στρατιωτική σύγκρουση στην Ταϊβάν το 1996. Αποτελείται από πλοία αμφίβιων επιχειρήσεων, τα οποία είναι 210 μέτρα σε μήκος και 28 μέτρα σε πλάτος. Είναι ικανά να μεταφέρουν 800 πεζοναύτες, δηλαδή ένα τάγμα, και περίπου 20 αμφίβια οχήματα. Για αμφίβιο πόλεμο, το κύριο κατάστρωμα του Type 071 μπορεί να χωρέσει τουλάχιστον 2 αποβατικά τύπου Type 726 ή Type 726A, τα οποία ζυγίζουν 15 τόνους. Κάθε ένα από αυτά τα αποβατικά είναι σχεδιασμένο να παρατάσει ένα άρμα μάχης, για παράδειγμα ένα ZTZ-96A. Το πλοίο είναι επίσης εξοπλισμένο με δύο μεγάλα τμήματα αποθήκευσης αεροσκαφών και ένα κατάστρωμα πτήσεων, όπου δύο ελικόπτερα Z8J μπορούν να επιχειρήσουν ταυτόχρονα. Το αεροσκάφος τέλος είναι εξοπλισμένο με ένα ναυτικό όπλο 76 χιλιοστών και 4 οπλικά συστήματα κοντινής απόστασης 30 χιλιοστών. Η Ταϊλάνδη προηγουμένως αγόρασε ένα μόνο ντίζελ ηλεκτρικό υποβρύχιο τύπου S26T από την ναυπηγική βιομηχανία της Κίνας ως μέρος μιας συμφωνίας μεταξύ κυβερνήσεων το 2017. Οι πρώτες φυσικές εργασίες για το νέο υποβρύχιο του Βασιλικού Ταϊλανδέζικου Πολεμικού Ναυτικού έλαβαν χώρα στις 5 Σεπτεμβρίου του 2019. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.